Ρώμη, Οκτώβριος του 2015 και μπροστά μου είναι το παλάτι Μάσιμο, το όνομά του το έχει πάρει από τον πρίγκιπα Μασιμιλιανό Μάσιμο. Χτίστηκε πάνω σε ένα αρχαίο μοναστήρι, το κτίριο του 19ου αιώνα. Οι εσωτερικές αυλές του κτιρίου για να παίρνουν φως οι αίθουσες μέσα, και το κτίριο χτίστηκε το 1883 έως 1887 και αυτή τη στιγμή στεγάζει το Εθνικό Άγαλμα Αθηνάς, μεγάλο άγαλμα με χρωματιστά μάρμαρα σε σύνθεση, πρώτος αιώνας π.Χ. Στο στήθος της Αθηνάς είναι η Αιγίδα με τη Μέδουσα, λεκάνη από μαύρο μάρμαρο και μέσα σε ένα ωραιότατο ψηφιδωτό με τη Μέδουσα στο κέντρο, το οποίο είναι των ρωμαϊκών χρόνων, δηλαδή πρώτος αιώνας μετά Χριστό, και αυτή η ωραία λεκάνη συντριβάνει με μαύρο σκούρο μάρμαρο και με λεοντοκεφαλές και μέσα στο ωραιότατο ψηφιδωτό. Και πάλι το μεγάλο υπερμεγέθης άγαλμα της Αθηνάς με χρωματιστά μάρμαρα σε σύνθεση, τα οποία τα συνηθίζανε στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λείπουν τα χέρια της Αθηνάς, τα μάτια πιθανόν να ήταν ένθετα. Το μεγάλο άγαλμα της Αθηνάς, πρώτος αιώνας π.Χ. Η εσωτερική αυλή του παλατιού Μάσιμο, Παλάτσο Μάσιμο, και μέσα σε ένα ωραιότατο θωράκιο με τρεις μορφές, και αμέσως τους διαδρόμους της εσωτερικής αυλής και ονοστοιχίες, και έχουν τοποθετήσει πρωτομές αυτό το άγαλμα που έρχεται από το Τίβολι της Ρώμης. Είναι μια έπαυλη ενός καρδινάλιου του 16ου αιώνα και είχε τοποθετήσει και αγάλματα, και κατόπιν αυτά τα πήρε το Ιταλικό κράτος και είναι σε διάφορα μουσεία της Ρώμης. Είχε πάρα πολλά αυτός ο καρδινάλιος του Τίβολι. Είναι πλησίων και η Βίλα Ανδριάνα, η μεγάλη βίλα του Ανδριανού του Αυτοκράτορα 130 μετά Χριστό, και πάλι βλέπουμε πρωτομές πρώτος αιώνας π.Χ. Και πρώτος αιώνας μετά Χριστό των Ρωμαίων, και φαίνεται η δύναμη της αυτοκρατορίας, η οποία έχει επηρεάσει και τους γλύπτες. Τα πρόσωπα δεν είναι γαλήνια, αλλά έχουν κάποια τραχύτητα και κάπως εδώ φαίνεται δέσποινες. Τα πρόσωπα των Ρωμαίων υπάτων, πολλές πρωτομές οι οποίες προέρχονται από αγάλματα, και ήταν ένθετη η κεφαλή και το πρόσωπο, το κεφάλι πάνω στα γάλματα. Και εδώ πάλι ένα τμήμα από κάποιο κτίριο πρώτος αιώνας π.Χ. και μέσα βλέπουμε ένα ωραιότατο ψηφιδωτό, το οποίο υπάρχει και αυτό είναι πρώτος αιώνας π.Χ. με ωραίο μέανδρο γύρω γύρω. Και πάλι φαίνεται εδώ αυτό το ωραιότατο ψηφιδωτό στο παλάτι Μάσιμο, και είναι το αρχαιολογικό μουσείο της Ρώμης, το οποίο έχει μεταφερθεί εδώ. Και πάλι βλέπουμε αυτά επιγραφές, μία Αρτέμιδα, πρώτος αιώνας π.Χ. Όπως φαίνεται το άγαλμα με την Αρτέμιδα, και φοράει τον χιτώνα τον κοντό η Αρτέμιδα, και είχε και το, και αυτός είναι ο μεγάλος βωμός, είναι πρώτος αιώνας π.Χ., είναι του Ρώμου και του Ρωμίλου. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα εκθέματα του μουσείου στο Παλάτσο Μάσιμο, και από την ρωμαϊκή εποχή έχει τα βουκράνια στις άκρες και διάφορες σκηνές από τη ζωή του Ρώμου και του Ρωμίλου και της Ρώμης, καθώς και τον Αετό. Περίφημος βωμός, και είναι από τα κύρια εκθέματα στο Παλάτι Μάσιμο αυτός ο βωμός του Ρώμου και του Ρωμίλου. Ερωτοειδείς, βουκράνια, γυρλάντες, και πάνω που θυσίαζαν και τοποθετούσαν πιθανόν, όλη η βομή δεν ήταν και για σφάγια, αλλά γινώσανται βομή και ανέμακτη και με λουλούδια ακόμα. Διάφορες επιγραφές σπασμένες και συναρμολογημένες στο μουσείο και στην αίθουσα αυτή, και εδώ αμέσως αρχίζουν πρωτομές και διάφορα άλλα που πάντα δείχνουν τον Οκταβιανό Αύγουστο, ο οποίος γεννήθηκε το 63 π.Χ. και πέθανε το 14 μετά Χριστό, και είναι και ο ιδρυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είχε παντρευτεί την Λίβια
και η Λίβη είχε παιδιά και ο Τιβέριος, ο αυτοκράτορας που μετέπειτα είναι γιος της Λίβιας, μία κόρη είχε κάνει μόνο ο Οκταβιανός και εδώ είναι Οκταβιανός Αύγουστος, το άγαλμα είναι του 30 περίπου π.Χ. με ιερατική στολή Οκταβιανός και ο οποίος μάλλον είναι κατά την ώρα τελετής που θα έκανε κάποια θυσία στους επιχώριους θεούς της Ρώμης. Ως Pont Maximus ο Οκταβιανός Αύγουστος. Το συγκεκριμένο άγαλμα είναι του 30 θεωρούν οι αρχαιολόγοι π.Χ. και είναι ένα από τα ωραιότερα τα οποία υπάρχουν με το πρόσωπο του Οκταβιανού Αυγούστου. Πάλι η γυναίκα του, η οικογένεια του Οκταβιανού Αύγουστου, πάλι ο Αύγουστος με τίβενο και με λένε οι αρχαιολόγοι ότι είναι ιερατική αυτή η όψη του Αυγούστου, άλλος βωμός με βουκράνια και με γυρλάντες. Είναι αμέσως την αίθουσα, μετά την αίθουσα του Αυγούστου. Ο Αύγουστος γεννήθηκε το 63 π.Χ. και πέθανε το 14 και ανέλαβε την αυτοκρατορία ο Τιβέριος. Ο Τιβέριος ήταν γιος της Λίβιας από προηγούμενο γάμο. Είχε μια κόρη κάνει ο Αύγουστος, την οποία την παντρεύτηκε ο Αγρίπας, ο γαμπρός, ο οποίος έκτισε και το Πάνθεον. Άλλες μορφές εδώ της ρωμαϊκής περιόδου και πρωτομές. Ρωμαίων δεσποινών, ωραία κεφαλή, γυναικός με στέμα, πρώτος αιώνας π.Χ. Αυτό είναι ίσως είναι και αρχαίο ελληνικό και πάντα οι Ρωμαίοι, αυτό είναι το 400 π.Χ. 4ος αιώνας π.Χ. και είναι η Νιώβη, είναι από τα αραιότερα και φρεντικά γάλματα τα οποία κατά την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους μετά παίρνανε τα γάλματα και τα πηγαίνανε στη Ρώμη. Χάλκινη και επιχρησωμένη κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1ος αιώνας π.Χ. και εδώ φαίνεται η χάλκινη κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τις λίγες κεφαλές που σώζονται. 3ος αιώνας π.Χ. αυτές οι πρωτομές που είναι στους διαδρόμους, στο Παλάτσο, το Μάσιμο και ξαναβλέπουμε πάλι την όμορφη κεφαλή χάλκινη και επιχρησωμένη του Μεγάλου Αλεξάνδρου 1ος αιώνας, είναι ίσως από το ωραιότερο που έχει το Παλάτιο το Μάσιμο 1ος αιώνας π.Χ. και αμέσως βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα γάλματα που έχει το Παλάτι Μάσιμο, είναι ο πρίγκιπας της οικογένειας των Σελευκηδών, έτσι τον αναφέρουν τα βιβλία, είναι 2ος αιώνας π.Χ. έγινε κάπου το 130 π.Χ. είναι της οικογένειας των Σελευκηδών που είναι και η Αντίοχη. Ο Αντίοχος Επιφανής είναι περίπου την ίδια εποχή που έγινε και το άγαλμα. Είναι γυμνό το άγαλμα, χάλκινο, είναι 2 και 10 περίπου με το δόρυ, ίσως είναι πολύ ψηλότερο από τα 3 μέτρα. 2 και 10 το άγαλμα γυμνό και πάντα γύμνια υποδηλώνει ότι είναι ήρωας, έχουν επιτελέσει κάποιο μεγάλο έργο και τα βασιλιά τους. Ελληνιστικό το άγαλμα, έχει 2 το παλάτι το Μάσιμο και πάλι ξαναβλέπουμε το ωραίο άγαλμα του πρίγκιπα της Αντιόχειας, της οικογένειας των Σελευκηδών. Το πρόσωπο έχει κάποια αδημονία, τα μαλλιά κουρεμένα, ωραία άρμωση και διατηρείται ολόκληρο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι συντηρημένο. Ο πρίγκιπας, έτσι το λένε, 2ος αιώνας π.Χ. μεγάλο άγαλμα χάλκινο από τα λίγα που έχουν σωθεί από τον αρχαίο κόσμο, η πλάτη του αγάλματος και πάλι βλέπουμε ωραιότατα μαρμάρινα αγάλματα, 2ος αιώνας π.Χ. μία δέσποινα. Και εδώ πάλι αυτό το ωραίο πόδι τραπεζιού με ωραία άκανθα, 2ος αιώνας π.Χ. και πάλι ξαναφαίνεται εδώ και αυτό είναι ένα σπουδαίο άγαλμα 2ος αιώνας π.Χ. είναι η Αφροδίτη, πάρα πολύ πετυχημένο, λεπτότατο το άγαλμα από ελληνικό μάρμαρο, πεντελικό μάρμαρο της Αθήνας, καθώς το έχει σμιλέψει Έλληνας μαρμαρογλύπτης το χέρι το δεξί και εδώ είναι η υπογραφή της Αφροδίτης, Μητρόφανος επί, λέει κάτω η επιγραφή, το πίσω μέρος του αγάλματος της Αφροδίτης, 2ος αιώνας π.Χ.
η Αφροδίτη στο λουτρό με πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο και δεν τα στήθη της θεάς και με το δεξί χέρι κάπως καλύπτει το στήθος, πάρα πολύ καλή είναι το πρόσωπο και εδώ φαίνεται αυτό το πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο που είναι σαν πόδι τραπεζιού και πάλι ξαναβλέπουμε την ωραία το πίσω μέρος, το ωραίο άγαλμα, λεπτότατο άγαλμα, πεντηλικό μάρμαρο της θεάς Αφροδίτης, πρωτομές, ορισμένες είναι και φθητικές 3ου και 4ου αιώνα π.Χ. και εδώ είναι πρωτομές, φιλοσόφωνος, ερμαϊκές στήλες, τα οποία υπάρχουν στο μουσείο και είναι και το Εθνικό Μουσείο της Ρώμης, μικρός βωμός με χορεύτριες, στην ίδια αίθουσα μαζί με την Αφροδίτη. Και αυτό το μεγάλο δοχείο έχει μεγάλη ιστορία, είναι 1ος αιώνας π.Χ., έχει τρίτονες, πολύ φημισμένο, αυτό είναι σπασμένο βέβαια, αυτό το μεγάλο κύπελο και είναι της ρωμαϊκής περίοδου και έχει γίνει πολλής λόγος στα βιβλία της τέχνης για αυτό το τεράστιο κύπελο το οποίο εκτίθενται εδώ στο μουσείο το Εθνικό της Ρώμης και μέσα σε μία τεφροδόχος κύπελο μυστηρίων και πάλι φαίνεται εδώ ολόκληρη η αίθουσα, μια από τις αίθουσες του Εθνικού Μουσείου της Ρώμης, διάφοροι βωμοί, 3ος αιώνας π.Χ. Όλα αυτά είναι και πριν τη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένα γλυπτά, ανακατεμένα βέβαια είναι, είναι βωμός είναι και αυτός και διάφορα άλλα θωράκια, έξεργα έργα και πλάκες πάντα εικονίζουν και μυστηριακά θέματα εδώ που πιάνονται για να πάνε προς τα μυστήρια οι κοπέλες πάντα με μουσική και ολόκληρη η αίθουσα με αυτό το πόδι μάλλον τραπεζιού, την Αφροδίτη και αυτή την ωραία ταναγραία που μέσα στο μουσείο υπάρχει και αυτό το χάλκινο άγαλμα του πυγμάχου με τα γάντια, είναι του 1ου αιώνα π.Χ. αλλά οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμα ξεφηνίσει αν είναι γνήσιο του Λυσίπου έργο ή του 1ου αιώνα π.Χ. Πάντως είναι από τα καλύτερα γάλματα που σώζονται από την αρχαιότητα, είναι ο πυγμάχος, αντίγραφο ή αυθεντικό του Λυσίπου, αλλά όταν πήγα στο μουσείο ήταν προς συντήρηση δανεισμένο το άγαλμα του πυγμάχου και έχω βάλει φωτογραφίες και είναι από τα καλύτερα αγάλματα και τα καλύτερα εκθέματα στο Εθνικό Μουσείο της Ρώμης, ο πυγμάχος με τα γάντια, όπως φαίνεται το πίσω μέρος του αγάλματος. Πάλι λέω ότι όταν πήγα το άγαλμα ήταν προς συντήρηση, παλαιστής είναι πυγμάχος, η μύτη του είναι σπασμένη και έχω βάλει αυτές τις φωτογραφίες που φαίνεται καθιστός ο πυγμάχος επάνω σε ένα βράχο, διάφοροι μικροί βωμοί στην περίστηλη στοάς, στους διαδρόμους της περίστηλης στοάς, ωραίο κεφάλι Ρωμαίας από μαύρο μάρμαρο, ο Σενέκας πιθανόν, άλλοι φιλόσοφοι και ορισμένα γάλματα είναι και της ελληνικής περίοδου και αυτό το ωραίο άγαλμα της Αθηνάς και το ξέρουμε γιατί έχει την αιγίδα, μικρό άγαλμα του Ασκληπιού στους διαδρόμους προς τον επάνω όροφο και πάλι αυτά τα ψηφιδωτά με θαλάσσιες θεότητες και πάλι γυμνό άγαλμα νέου στους διαδρόμους και είναι και αυτά τα δύο τα ωραιότατα έξεργα έργα, είναι μέρη από κτίρια της Ρώμης, το ίσως θωράκια από βωμούς και πάντα συμβολίζουν προσωποποιήσεις των εποχών του χρόνου, συμπληρωμένα τα χέρια φαίνονται και βαστάει πιθανόν είναι το φθινόπωρο γιατί βαστάει έχει και το μαχαίρι για τα σταφύλια, ακόμα και για τα στάχια και το άλλο έχει ένα μήλο, είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, 1ος αιώνας π.Χ. αυτά και τα δύο αγάλματα συμπληρωμένα κατά την αναγέννηση και είναι μεγάλων διαστάσεων, έξεργα, είναι σαν αγάλματα σχεδόν και είναι στην επάνω αίθουσα αυτά και τα δύο και αυτό το σπουδαίο άγαλμα πάντα τα είχαν με 2ος αιώνας π.Χ. είναι αυτοκράτορας είναι αυτό το άγαλμα και αυτή είναι η Φαυστίνα. Αυτό το άγαλμα είναι 2ος αιώνας μετά Χριστό από τον οίκο της αυτοκρατορίας της Ρώμης στα χρόνια των Αντωνίνων
φαίνεται όμορφο, βαστάει μία σφαίρα Αυγούστ αυτοκράτηρα και εδώ πάλι πρωτομές και γάλματα αυτοκρατόρων, αυτοκράτορες της Ρώμης με στρατιωτικές στολές. Γενικά σε όλο το μουσείο τα γάλματα και πρωτομές πάρα πολύ φωτισμένα, τόσο πολύ φωτισμένα που χάνονταν ακόμα και λεπτομέρειες στα γλυπτά. Πάλι στις αίθουσες του επάνω ορόφου, αυτό είναι μέρος από μικρό ναό επίστεψη επάνω, και εδώ πιθανόν είναι και ο αυτοκράτορας ο Τραϊανός σε 2ο αιώνα μετά Χριστό, αίθουσα πρωτομών και αγαλμάτων των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, οπωσδήποτε είναι σπασμένα. Αν τα γάλματα είχαν βρεθεί κατά την αναγέννηση, αυτά θα ήταν όλα συμπληρωμένα. Βέβαια τώρα η αρχαιολογία δεν αφήνει συμπληρώσεις να γίνουν στα γάλματα εάν δεν έχει βρεθεί το αυθεντικό κομμάτι που λείπει, μόνο τότε συμπληρώνεται το άγαλμα. Πάλι πρωτομές της ρωμαϊκής περίοδου, η αίθουσα ολόκληρη, και εδώ είναι αυτά τα δύο και όμορφα έξεργα γλυπτά, και αυτός ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 2ο αιώνας της ρωμαϊκής περίοδου. Οι διαφορές των αιώνων είναι μικρές, είναι από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως και τον 3ο αιώνα μετά Χριστό τα περισσότερα γλυπτά της ρωμαϊκής περίοδου που παρατίθενται στο Εθνικό Μουσείο της Ρώμης, στο Παλάτσο, το Μάσιμο. Άλλο άγαλμα δέσποινας, όπως είπα το φως ήταν πολύ έντονο πάνω στα γάλματα, μέχρι σε σημείο που να χάνονται ακόμα και λεπτομέρειες και πτυχώσεις από τα ρούχα των αγαλμάτων. Φαίνονται όμορφα η αίθουσα, πάντα ακολουθούν τη νέα μουσιολογική εκδοχή και όχι σε πλαίσια και σε αρχιβάδες όπως τα βάζαν στην αναγέννηση, και πάλι αυτά τα δύο και ωραιότατα έξεργα γλυπτά, τα οποία πιθανόν προέρχονται και από κάποιο μέρος βωμού ή κτηρίου. Σήμερα στα μουσεία σε όλο τον κόσμο τα αρχαία αντικείμενα τα τοποθετούν μόνα τους για να φαίνεται η ομορφιά και δεν βάζουν πρόσθετα στοιχεία για να τονιστεί η ομορφιά του αγάλματος, ενώ και στην αναγέννηση βάζανε και χιβάδες και βάζανε και κορνίζες και χρυσώνανε πάρα πολύ το περιθώριο γύρω από το άγαλμα. Αυτό έχει καταληφθεί τώρα για να φαίνεται αν αξίζει ή δεν αξίζει το αρχαίο άγαλμα όταν το βλέπει κανείς. Αυτή είναι και η φιλοσοφία στο Μουσείο της Ακρόπολης, πάλι πρωτομές Ρωμαίων αυτοκρατόρων, πρωτομές της Ρωμαϊκής περίοδου, και αυτή είναι εδώ μία δέσποινα 1ο αιώνα μετά Χριστό, όπως είπα τα περισσότερα είναι της Ρωμαϊκής περίοδου, του 1ου αιώνα π.Χ. έως και τον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστό. Με ωραίο στέμα στο κεφάλι, και αυτό είναι 1ο αιώνα π.Χ. προσωποποίηση, ο Αντίνος πιθανόν είναι 2ο αιώνα μετά Χριστό, 130, ο ευνοούμενος του αυτοκράτορα Ανδριανού. Στο κάτω μέρος αυτό το θωράκιο, το ανάγλυφο, το έξεργο έργο έχει και ελληνικά γράμματα, ελληνική επιγραφή, και λέει ο Αντωνίνος και τα λοιπά με το σκυλί, και πιθανόν μπορεί να είναι 2ο αιώνας ο ευνοούμενος ο Αντίνος, πάρα πολλά γάλματα, πολλές πρωτομές του Αντίνου. Η αίθουσα με τις ωραιότατες σαρκοφάγοι που υπάρχουν στο Παλάτσο το Μάσιμο, 3ο αιώνας μετά Χριστό αυτή η σαρκοφάγος, πολλή δουλειά. Αυτό το δοχείο, και αυτό είναι 2ο αιώνα μετά Χριστό, τα έχουν βάλει κατά αιώνες βέβαια όπως προχωρούσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και στις αίθουσες είναι κατά αιώνες, και αυτό πάλι είναι 3ο αιώνα μετά Χριστό, 250 περίπου, σαρκοφάγος με τις μάσκες, και είναι διάφοροι πεπλοφόροι, μάσκες, μεγάλοι σαρκοφάγος, φημισμένοι σαρκοφάγος. Είναι χορεύτριες που έχουν και σάλπιγγες και διάφορα αντικείμενα του θεάτρου, και λίγο θυμίζει και βυζαντινή εκδοχή αυτή η μεγάλη σαρκοφάγος, τα πρόσωπα λείπουνε. Είναι πάρα πολύ όμορφη, πολλή δουλειά, γκρίζο μάρμαρο. Εδώ υπάρχουν τα κεφάλια, ίσως είναι πάρα πολύ καλό και μεγάλο έργο,
και πάλι εδώ άλλη μία φημισμένη σαρκοφάγο. Και τώρα βλέπουμε μια έξοχη και μεγάλη σαρκοφάγος, είναι 3ος αιώνας, στα χρόνια του Δικίου και του Διοκλητιανού. Είναι η σύγκλητος της Ρώμης, σπασμένη σαρκοφάγος, και φαίνονται εδώ οι χιτώνες, φημισμένη και αυτή η σαρκοφάγος, είναι σε πολλά βιβλία της τέχνης, είναι σπασμένη βέβαια, και είναι το σύμπλεγμα των συγκλητικών, όπως φαίνονται, σε πολύ πυκνή, τοποθέτηση. Και άλλο ένα πάλι έξεργο, και αυτό είναι μέρος σαρκοφάγου, η Αθηνά πίσω, η οποία αγκαλιάζει αυτούς τους δύο, αυτοκράτορας είναι, και εδώ διάφορες μορφές, ίσως είναι ο Ηρακλής, όλα αυτά είναι. Συνεχίζοντας βλέπουμε αυτή την όμορφη και μεγάλη σαρκοφάγος 3ος αιώνας μετά Χριστό, και αυτό το έξεργο έργο από κάποιο έργο, και αμέσως στην αίθουσα αυτή διάφορα αγάλματα μέσα στο μουσείο το Μάσιμο, μορφές αυτοκρατόρων, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος και 3ος αιώνας μετά Χριστό, πρωτομές, οι αυτοκράτορες, μεγάλο άγαλμα της ρωμαϊκής περίοδου, και πάλι αγάλματα και πρωτομές των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, θεός Διόνυσος, γυμνός, και μπαίνουμε στην μεγάλη αίθουσα, και αμέσως βλέπουμε έναν ωραιότατο Διόνυσο σε ιερατική στάση, γαλήνιο το πρόσωπο, λέγεται Διόνυσος Αρδανάπαλος, 1ος αιώνας μετά προ-Χριστού. Σαρδανάπαλος λέγεται από κάποιο βασίλειο, τα ελληνιστικά βασίλεια της Μικράς Ασίας, πλούσιο το άγαλμα, και υπάρχει και άλλο ένα στο Μουσείο το Βρετανικό του Λονδίνου, ολόκληρη η αίθουσα. Και εδώ αριστερά είναι ένα φημισμένο άγαλμα του Θεού Απόλλωνος, 2ος αιώνας π.Χ. συντηρημένο και συγκολλημένο το άγαλμα, ο Απόλλωνος, 2ος αιώνας π.Χ. Με το φίδι, φημισμένο, το έχουν όλα τα βιβλία της τέχνης, και αμέσως ένα από τα ομορφότερα γάλματα του μουσείου είναι ένας χάλκινος Διόνυσος ή σάτυρος, στο αριστερό του χέρι βαστάει τον Θύρσο. Ο Θύρσος είναι μυστηριακό λάβαρο για τα ελευσίνια μυστήρια, που πάντα προεξάρχει ο Διόνυσος και ο Βάκχος. Χάλκινο άγαλμα του 1ου αιώνα π.Χ. Πάρα πολύ το φως, η βάση του αγάλματος, και το δεξί χέρι έχει καμιά στάση, η γαλήνιο το πρόσωπο, στεφανωμένος στο κεφάλι ο Θεός με αμπελόφυλλα. Και εδώ αυτές οι δύο καριάτιδες, σπασμένες βέβαια, ωραία πτύχωση, 2ος αιώνα, 1ος αιώνας π.Χ. συμπληρωμένα. Εδώ έχει κάτι και σαν αιγίδα, ερμαϊκή στήλη με την κεφαλή του Διόνυσου, αντίγραφο οπωσδήποτε αρχαϊκού αγάλματος, και πάλι Διόνυσος, ερμαϊκή στήλη. Και εδώ πιθανόν είναι ο έρωτας, σπασμένο άγαλμα, ωραίο μάρμαρο, αθηναϊκό μάρμαρο πεντελικό, στάση του έρωτα, με τα φτερά φαίνεται. Και αυτή η ωραία Αρτέμιδα, η οποία μιμείται τις κόρες της Ακροπόλεως, 1ος αιώνας π.Χ., ωραία πτύχωση του αγάλματος αυτού, της Αρτέμιδος. Και εδώ ένα ωραίο επιτύμβιο, ανάγλυφο, έξεργο έργο, είναι μία νύμφη η οποία παίζει με μία κατσίκα με ένα κρυάρι, το βαστάει στα χέρια της, μπορεί να είναι και η Αρτέμιδα, οπωσδήποτε με τα ζώα σε αυτό. Και πάλι άλλο έξεργο έργο, ήταν ένα σπιτάκι επάνω, και αυτό είναι ένα φημισμένο άγαλμα, ο Ερμαφρόδητος, είναι 1ος αιώνας π.Χ. ο Ερμαφρόδητος που κοιμάται, πάρα πολύ καλή δουλειά, πεντηλικό μάρμαρο, ίσως και αυτό είναι από τα λάφυρα που πήραν οι Ρωμαίοι από την Ελλάδα. Το ένα πόδι λείπει, δεν το συμπληρώσανε, και φαίνεται εδώ η ομορφιά, έχει το άγαλμα το συγκεκριμένο, το έχουν μιμηθεί πολλοί γλύπτες, γιατί έχει τέλεια αρμονία. Και εδώ πάλι ένα φημισμένο παλιά άγαλμα, 2ος αιώνας π.Χ. Αυτή η κοπέλα, και κάτω στα πόδια της έχει και ένα παιδάκι, και πάλι το ωραίο άγαλμα του Διόνυσου ή Σάτυρος ή Βάκχος, στην αίθουσα του μουσείου 1ος αιώνας π.Χ. και βαστάει στο αριστερό του χέρι τον Θύρσο, το ωραιότατο άγαλμα και από το ωραιότερο που έχει το μουσείο
στην Ρώμη, πάλι πρωτομές αγαλμάτων, και πάλι η άλλη μεγάλη αίθουσα που έχει τον Δισκοβόλο, ο Δισκοβόλος του Μύρονος, χάλκινο μεγάλο άγαλμα της αρχαιότητος, έχει καταστραφεί τώρα, και βάσει του Δισκοβόλου του Μύρονος έχουν φτιάξει αυτά τα δύο αντίγραφα, τα οποία σώζονται και ίσως είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο. Αντίγραφα 1ος αιώνας π.Χ. Όπως φαίνονται στα δύο αυτά τα αγάλματα, αντίγραφα το ένα με το άλλο, η πλάτη τη στιγμή που πάνε σηκώσει τον δίσκο ο αθλητής για να ρίξει. Το κολονάκι είναι μάλλον, οι γλύπτες το κάνανε για να στηρίξουν το άγαλμα και την κίνηση που παίρνει, για να στηρίξουν τον όγκο του μαρμάρου, και πάλι ωραιότατο γλυπτό. Μορφές που υπάρχουν στην ίδια αίθουσα, και αυτό το γυμνό άγαλμα αθλητή είναι 2ος αιώνας π.Χ. Λείπουν τα άκρα και το κεφάλι του αγάλματος, και αυτά τα δύο αγάλματα πιθανόν το ένα είναι Απόλλωνας Κιθαροδός, υπάρχει ακριβώς ένα το ίδιο στο Μουσείο του Βατικανού, και αμέσως βλέπουμε ένα ωραιότατο άγαλμα Απόλλωνας, λευκό άσπρο μάρμαρο, είναι 1ος αιώνας και αυτό π.Χ. Ωραιότατο άγαλμα ακέραιο που υπάρχει στην αίθουσα αυτή, το φίδι, σύμβολο του Απόλλωνος, πολύ καλή δουλειά, έφηβος ο Απόλλωνας. Άλλο άγαλμα ωραιότατο γυμνού αθλητή. Όλη η αίθουσα είναι με μεγάλα αγάλματα και καλά έργα τέχνης, τα οποία υπάρχουν στην αίθουσα. Αύρα, αυτό το άγαλμα το οποίο της λείπουν, και αυτό είναι ένα φημισμένο άγαλμα 2ος αιώνας π.Χ. και λέγεται η κόρη του Άντζιο, γιατί βρέθηκε στο Άντζιο κάπου νομίζω στη Γαλλία, με ένα βιβλίο είναι η κόρη του Άντζιο. Ξαναλέω πάλι, ήταν το φως πολύ έντονο μέχρι σε σημείο που να χάνουν τα γάλματα τη δύναμη και την ομορφιά τους. Ολόκληρη η αίθουσα, και αυτό είναι 1ος αιώνας π.Χ. Είναι μία αμαζόνα που χτυπάει έναν γίγαντα στο άγαλμα αυτό, και πάλι ένα ωραιότατο φημισμένο 1ος αιώνας π.Χ. είναι Ερμής. Ερμής με το κηρύκιο και το σκούφο, ο οποίος τον έκανε αόρατο, και αυτές είναι δύο οκλάζουσες Αφροδίτες σπασμένες από μεγάλα έργα του Κάλαμη. Το Κάλαμης είναι 4ος αιώνας π.Χ. και πάλι το άγαλμα της Αθηνάς, αυθεντική πλάκα αυτή, 3ος αιώνας π.Χ. και αυτό το ωραίο αγγείο το οποίο υπάρχει, και πάλι άλλος Διόνυσος εδώ όπως φαίνεται, 1ος αιώνας π.Χ. Ολόκληρη αίθουσα είναι με αριστουργήματα. Στο Εθνικό Μουσείο της Ρώμης, Ναζιονάλε Ρωμάν, κάπως έτσι το λένε το μουσείο, διάφορες πρωτομές ή κεφαλές από αγάλματα που έχουν χαθεί, ο Αντίνος δίπλα, και πάλι ωραιότατος Απόλλωνας, και εδώ είναι μάλλον ο Απόλλωνας Κιθαροδός με μία κόρη δίπλα, υπάρχει το άγαλμά του ολόκληρο στο Μουσείο του Βατικανού. Συνήθως και οι αρχαίοι αντιγράφανε τα αγάλματα, και πάλι βλέπουμε το ωραίο άγαλμα του Απόλλωνος. Ωραίος αθλητής σε στάση, και αυτό πάλι ωραίο άγαλμα νέου, και ο Θεός ο Ερμής με το κηρύκιο, το καπέλο στο κεφάλι που τον κάνει και αθάνατο, και μία πρωτομή γνήσια ελληνική του ύπνου ή του θανάτου, κλειστά τα μάτια, κάποια νύμφη που κοιμάται, και εδώ είναι η κόρη του Άντζιο, 2ος αιώνας π.Χ. φημισμένο άγαλμα. Και εδώ είναι μία αίθουσα με χάλκινο της εποχής του Νέρονα, 1ος αιώνας μετά Χριστό, η Μέδουσα. Είχαν βρεθεί όλα μαζί αυτά τα χάλκινα, ευχής ήταν και τα έχουμε, είναι από διάφορα σκεύη, από λήψεις σκευών, λεοντοκεφαλές, ίσως και από εργαστήρια, κρασιού, τα οποία υπάρχουν στην αίθουσα αυτή, άλλες λεοντοκεφαλές που βαστάνε και τα χερούλια από διάφορα αντικείμενα, κεφαλές γουρουνιών κάπρων, πάλι άλλη λεοντοκεφαλή,
την εποχή του Νέρουνα έχουν γίνει 7, πρώτος αιώνας μετά Χριστό, γύρω στο 40 μετά Χριστό έχουν γίνει. Είναι πολλές και σπουδαία ανακάλυψη που βρέθηκε κάπου στη Ρώμη και έχουν τοποθετηθεί στην αίθουσα αυτή ολόκληρες αυτές οι λωτοκεφαλές και τα χερούλια. Εδώ πιθανόν είναι κάποιο ανάθημα ή μέτρο για την αγορά της Ρώμης, βάσει αυτών μετρούσανε το σιτάρι και τα διάφορα όπως πουλούσαν την εποχή αυτή, και αυτή η ωραιότατη κεφαλή της Μέδουσας ή του Ύπνου ή οτιδήποτε άλλο, γιατί έχει και τα φτερά στο κεφάλι, πιθανόν να είναι και η κεφαλή του Ύπνου. Και πάλι και αυτό πιθανόν είναι μέτρο ή σταθμά όπως τα χρησιμοποιούσαν στην ρωμαϊκή εποχή. Αυτό μου άρεσε και το έκανα. Η κεφαλή της Μέδουσας ή του Ύπνου, διότι έχει τα φτερά στο κεφάλι και πιθανόν να είναι και ο Θεός, προσωποποίηση του Θεού του Ύπνου. Ένα ωραιότατο στιθέο, έχει βρεθεί και αυτό χάλκινο, είναι σαν καγκελάκι, σαν και γκαλερία όπως τα λένε αυτά τα κάγκελα, και είναι διάφοροι σάτυροι όπως φαίνονται, με το χάλκινα πρώτος αιώνας μετά Χριστό, εποχή του Νέρουνα, έχει τοποθετηθεί σάτυρος εδώ όπως φαίνεται. Και αυτές οι όμορφες κεφαλές είναι λεπτομέρεια, τα έχω πάρει με λίγο πιο μεγάλα από το προηγούμενο όπως τα έδειξα, κεφαλή νύμφης, χάλκινα όλα αυτά, και αυτός ο όμορφος και ωραίος σάτυρος, οι λωτοκεφαλές, τα κεφάλια. Αυτός ο σάτυρος είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, και φαίνεται πως θα ήταν η Ρώμη, η ομορφιά των κτηρίων και των αγαλμάτων και των τεχνών και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στη Ρώμη. Μικρός διάδρομος με αίθουσα, ένας με αγάλματα, ένας Ηρακλής ο οποίος είναι τυλιγμένος στη Λεοντή του, την έχει φτιάξει πολύ μεγάλη τη Λεοντή εδώ ο Γλύπτης, μικρό έξεργο έργο, σάτυρος, και πάλι μικρό παιδάκι, και δίπλα είναι ένας σάτυρος, λείπει το κεφάλι, και άλλα γαλματάκια στην αίθουσα αυτή όπως τα βλέπουμε στο μουσείο της Ρώμης. Πάλι ξαναβλέπουμε την όμορφη αίθουσα με τους δισκοβόλους, αντίγραφα ρωμαϊκής περιόδου, το πρωτότυπο ήταν του Μύρονος, με διάφορα άλλα γάλματα μικρά, πέριξ της μεγάλης αίθουσας και τους διαδρόμους, ένας Ηρακλής με τη Λεοντή, η οποία τον έχει καλύψει ολόκληρο, και αμέσως άλλες πρωτομές φιλοσόφων και Ρωμαίων. Αυτή η αίθουσα έχει πάρα πολύ φως, είναι πρωτομές αυτοκρατόρων όπως φαίνονται, και αμέσως αρχίζουν οι μεγάλες αίθουσες με τα ξυφιδωτά και τα μοσαϊκά της ρωμαϊκής περίοδου, τα οποία τα αγαπούσαν πάρα πολύ οι Ρωμαίοι, οι άρχοντες στις βίλες τους, καθώς και ζωγραφικοί, και βλέπουμε πρώτος αιώνας π.Χ. το ψάρεμα σε αυτή την ωραία ζωγραφική από διάφορα σημεία της Ρώμης και της Ιταλίας, τα οποία τα αποκτούσαν τα μουσεία, μεγάλο δάπεδο το οποίο είναι θαλάσσιο θέμα, το οποίο είναι άλογα της θάλασσας, ένα προσωποποιημένο χταπόδι, και εδώ είναι πάλι ψηφιδωτό μοσαϊκό πρώτος αιώνας μετά Χριστό, και είναι κατά τον υπόδρομο, οι υποδρόμοι ή αυτοί τζόκε οι οποίοι εκπαιδεύανε τα άλογα για να τρέχουν στον υπόδρομο, το μεγάλο ψηφιδωτό δάπεδο με θαλάσσιο θέμα, και άλλο ένα ψηφιδωτό μεγάλο δάπεδο το οποίο έχει διάφορα θέματα και έχει προσωποποιήσεις των μηνών και των χαρίτων και των μουσών σε αυτό το μεγάλο και ωραιότατο ψηφιδωτό. Ωραίο ζωγραφικό έργο, και είναι η θεά Αθηνά, πρώτος αιώνας π.Χ. η θεά Αθηνά με τον ωραίο χιτώνα. Συνήθως την Αθηνά την ξέρουμε από τα γάλματα. Εδώ είναι ζωγραφιστό το θέμα. Βαστάει στο δεξί της χέρι τη νίκη, περιδέριο στο λαιμό. Η αιγίδα οπωσδήποτε υπάρχει. Όχι, δεν είναι. Και είναι και η πυρκεφαλαία, και αυτή είναι μια ολόκληρη αίθουσα όπως τη βρήκανε οι αρχαιολόγοι. Είναι της Λιβίας, της γυναικός του Αυγούστου,
64 π.Χ. 14 μετά Χριστό, η Λιβία ήταν η γυναίκα του και είναι μία αίθουσα ζωγραφισμένη στο σπίτι της Λιβίας, στην πρίμα πόρτα της Ρώμης. Εκεί το βρήκανε και το έχουν αναστήσει, αποτυχήθηκε η τοιχογραφία και είναι τώρα στο παλάτι του Μάσιμου. Ολόκληρη διακόσμηση είναι η άνοιξη, είναι πορτοκαλιές και άλλα διάφορα οποροφόρα δέντρα και φαίνεται εδώ ολόκληρη η αίθουσα, ο θόλος έχει καταστραφεί βέβαια και φαίνονται και αυτή τη ζωγραφική την έχουν όλα τα βιβλία της τέχνης. Είναι το 30 π.Χ. 1ος αιώνας π.Χ. αυτή η θαυμάσια αίθουσα από το σπίτι της Λιβίας της γυναικός του Αυγούστου του Αυτοκράτορα, διάφορες τοιχογραφίες, 2ος αιώνας μετά Χριστό. Η ζωή στη Ρώμη και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην Ήπεθρο, Ναΐ, Ψάρεμα, στο Μουράγιο, στο λιμάνι, εδώ πάλι σκηνές από την καθημερινή ζωή των Ρωμαίων και ψηφιδωτά με προσωποποιήσεις αρετών, η Μέδουσα, το Φίδι, πάλι λίμνη, αιγυαλός όπως φαίνονται. Ένας μεγάλος κροκόδιλος είναι σε αυτό το ψηφιδωτό και διάφοροι υποπόταμοι είναι το θέμα, θυμίζει την αρχαία Αίγυπτο και ωραία η Μέανδρη. Σε δάπεδα είναι αυτά, είναι 2ος αιώνας μετά Χριστό, ωραίοι μέανδροι με διάφορες μορφές, προσωποποιήσεις. Άλλο δάπεδο με θαλάσσιο θέμα, τους αρέσουν πολύ τα θαλάσσια θέματα, ψάρια και διάφορα ζώα της θάλασσας τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι θεοί για να τρέχουν μέσα στο νερό. Πάλι δάπεδο ωραιότατο, 2ος αιώνας μετά Χριστό, με αυτούς τους ρόμβους και πάλι στρογγυλό δάπεδο με ζωή, με τη ζωή όπως την εννοούσαν οι Ρωμαίοι, την γαλήνια ζωή. Άλλα δάπεδα, εδώ είναι αθλητές στο κέντρο αυτού του μεγάλου διονυσιακό θέμα με αθλητές, σε αυτό το μεγάλο δάπεδο, το ψηφιδωτό όπως φαίνεται. Ωραιότατος μέανδρος μεγάλου ψηφιδωτού με τις μάσκες του θεάτρου και με ρόμβους και με διάφορα σχήματα αυτό το ωραιότατο ψηφιδωτό όπως φαίνεται και άλλο ψηφιδωτό με διάφορα σχήματα και σχέδια, όλα αυτά είναι και 3ος αιώνας μετά Χριστό. Αρχίζει η τέχνη βέβαια και χάνει λίγο την ομορφιά της, γίνεται πιο τραχιά και πιο χοντρή κάπως η τέχνη. Παρόλα αυτά όμως παραμένουν μεγάλα έργα τα οποία έχουν σωθεί. Ολόκληρη αίθουσα με ζωγραφικό θέμα, καταστραμμένη βέβαια, και αυτή κυβόληθη, αυτό το κυβικό σχέδιο το πολύ ωραίο, και ψηφιδωτά με τις μουσες, ψηφιδωτά των μουσών μέσα σε ρόμβους, φωτογραφίες από το ψηφιδωτά των μουσών με τα όργανα όπως τα βαστούνε και ανεμίζουν και οι χιτώνες σε ωραίους ρόμβους και το κάτω μέρος σε τείχων τα οποία έχουν σωθεί με ζωγραφικά θέματα. Διάφορα ζώα είναι στους διαδρόμους, μεγάλα δάπεδα, ψηφιδωτά και βλέπουμε πώς ζούσαν οι Ρωμαίοι, παρόλα αυτά η ομορφιά και το πώς ζούσαν πάρα πολύ πολυτελώς και μέσα στα έργα τέχνης και στην ομορφιά, κάτι που εμείς σήμερα το έχουμε ξεχάσει και μόνο με τον τεχνικό πολιτισμό ζούμε εμείς σήμερα. Αυτοί ζούσαν σε έργα τέχνης και σε ομορφιά, ζωγραφιστά θέματα, θαλάσσιο θέμα, άλογα της θάλασσας με τις νηρίδες και τις νύμφες. Πάλι αυτό το ο Θεός ο Διόνυσος είναι και δίπλα είναι και η Αριάδνη σε αυτό το μεγάλο ψηφιδωτό, 1ος αιώνας μετά Χριστό, είναι μυστηριακό και πάλι αυτό το ωραίο ψηφιδωτό 3ου αιώνα μετά Χριστό, όπως φαίνεται στην αίθουσα είναι ο επάνω όροφος, ο 2ος όροφος του κτηρίου είναι γεμάτος με ψηφιδωτά και με τοιχογραφίες. Πάλι τα ψάρια της θάλασσας, το αγαπούσανε πάρα πολύ το θέμα αυτό και αυτή η μορφή προσωποποίησης κάποιες αρετής είναι σαν άνοιξη αλλά έχει και τα φίδια βέβαια. Και πάλι βλέπουμε άλλες τοιχογραφίες της ρωμαϊκής εποχής,
φαίνεται και η όχρα και τα ωραία χρώματα που χρησιμοποιούσαν, δεύτερος αιώνας μετά Χριστό, και αυτά είναι πια τρίτος αιώνας και τέταρτος αιώνας σχεδόν μετά Χριστό. Είναι συγκόλληση μαρμάρων, τους άρεσε πολύ, είναι ψηφοθετήματα τα λένε. Κόβανε μάρμαρα σαν ψηφιδωτά, ψηφίδες μεγάλες, και φτιάχνανε διάφορες παραστάσεις. Και εδώ είναι, και αυτό είναι τέταρτος, τρίτος αιώνας, σε τέλος 280 ή τέταρτο, αρχές του τρίτου αιώνα, και είναι πιθανόν ο Απόλλωνας είναι με τις Μούσες, με τον Χιτώνα εδώ, μπορεί να είναι και ο Ηρακλής ή άλλη μορφή, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο, ψηφοθέτημα είναι, είναι δάπεδα αυτά, έχει και αιγυπτιακό θέμα από κάτω. Αναμειγνύανε αυτά που ξέρανε και τα πέρανε, η ωραία μπορδούρα, και εδώ φαίνεται πάλι αυτό το μεγάλο ψηφοθέτημα. Είναι σαν ψηφιδωτό αλλά με πιο μεγάλες ψηφίδες, και το χαράζανε και το τοποθετούσανε στα δάπεδα. Αυτό το ωραίο είναι ο Ηρακλής ή ο Απόλλωνας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ τι ακριβώς, ποιοι είναι οι θεοί, όσο το αποτέλεσμα, για να μπει στο δάπεδο και να τους δίνει ομορφιά στη ζωή των αρχαίων Ρωμαίων. Πάρα πολύ όμορφο, με τις Μούσες, και αυτό πάλι αρχές 4ου αιώνα, γύρω στο 300, είναι η μορφή του ηλίου, από ό,τι διάβασα είναι η μορφή του ηλίου, και τους αιώνας μεγάλο και ωραιότατο ψηφοθέτημα σαν κάδρο, και πάλι αυτά τα μεγάλα ψηφιδωτά, τα οποία είναι γεμάτη η Ρώμη. Ετοιμασίες για τον υπόδρομο, οι θηριοδαμαστές προς τα άλογα και την εκπαίδευση για τον υπόδρομο σε αυτό το μεγάλο ψηφιδωτό, δεύτερος αιώνας μετά Χριστό ή τρίτος αιώνας μετά Χριστό, στην αίθουσα. Αγάλματα, μικρά αγάλματα στους διαδρόμους, στο παλάτι του Μάσιμο, και κάτω στα υπόγεια του μουσείου υπάρχουν και αυτά τα γελικά γυάλινα αντικείμενα, είναι τρίτος, είναι πρώτος αιώνας π.Χ. και πρώτος αιώνας μετά Χριστό, όπως φαίνονται. Και εδώ πάλι αυτή η βιτρίνα με τα όμορφα αντικείμενα είναι στο κάτω μέρος, σχεδόν στο υπόγειο, μεγάλος καθρέφτης με τον Φρίξο, ο οποίος το κρυάρι τον πηγαίνει στην Κολχίδα. Αυτά από αλάβαστρο τα δύο μεγάλα αγγεία, πρώτος αιώνας π.Χ., βιτρίνες. Και εδώ υπάρχουν και νομίσματα, κοσμήματα της δευτέρου αιώνας π.Χ., ίσως να είναι ορισμένα και παλαιότερα, από τάφους που τα έχουν βρει. Διάφορα άλλα κοσμήματα, τρίτος αιώνας π.Χ. και δεύτερος, είναι αρχαία αυτά οπωσδήποτε, και γυάλινα αντικείμενα, προθήκες μεγάλης αξίας, τα οποία είναι και αυτά στο Εθνικό Μουσείο της Ρώμης, και αυτός ο καθρέφτης με τον Φρίξο και με το κρυάρι που τον μετέφερε στην Κολχίδα, τον Φρίξο και την Έλλη. Η Έλλη έπεσε και ονομάστηκε ο Ελίσπονδος στα στενά των Δαρδανελίων. Άλλα κοσμήματα, κάλυμα για τα μαλλιά, όπως υπάρχει, και εδώ αυτό το κάλυμα είναι τρίτος αιώνας π.Χ. Κοσμήματα που έχουν βρεθεί σε διάφορες ταφές της Ρώμης, σε παιχνίδι κούκλα για μπιζού και παιχνίδι για παιδιά, τρίτος αιώνας π.Χ. Άλλα κοσμήματα, μικρή σαρκοφάγος, οστεοθήκη, πρώτος αιώνας π.Χ. Το κάλυμα της οστεοθήκης και της μικρής σαρκοφάγου για τα κόκαλα και, και για τους νεκρούς της ρωμαϊκής περίοδου. Άλλα κοσμήματα, πάλι παιδικές κούκλες για τα παιχνίδια της εποχής, και αυτός ο ωραίος ασημένιος καθρέφτης με το Φρίξο και την Έλλη. Και εδώ είναι μία μούμια η οποία έχει βρεθεί στον τάφο μαζί με τα κτερίσματα, τα κοσμήματα, και πάλι ωραίος καθρέφτης με το Φρίξο και την Έλλη, μου άρεσε και το πήρα. Και εδώ είναι διάφορα άλλα, πως η κοπή νομισμάτων, διάφορα ζύγια, πρώτος αιώνας π.Χ. στην προθήκη αυτή. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη σειρά με προθήκες, είναι σαν νομισματική αίθουσα, νομίσματα όλων των εποχών. Εγώ δεν μπορούσα να τα πάρω όλα, διότι τα νομίσματα θέλουν και ειδικές κάμερες για να φαίνονται και ωραία. Και διάφορα άλλα της ρωμαϊκής περίοδου που υπάρχουν στα υπόγεια,
αίθουσες μεγάλες οπωσδήποτε στα υπόγεια στο παλάτι Μάσιμο της Ρωμαϊκής περίοδου και έχουν νομίσματα από την Ρωμαϊκή περίοδο έως και σήμερα, όλες ακόμα και στην εποχή του Μεσαίωνα, μεγάλη συλλογή, αυτά είναι αγγεία Ρωμαϊκής περίοδου, πρώτος αιώνας χάλκινες ιδρίες, πρώτος αιώνας π.Χ. και να είναι και επιχρυσωμένο και πάλι όπως είπα πολλές προθήκες, πάρα πολλές προθήκες, είναι νομισματικό μουσείο, ολόκληρη η αίθουσα κάτω στα υπόγεια στο Εθνικό Μουσείο της Ρώμης. Αυτά είναι αυθεντικά ακόντια της Ρωμαϊκής εποχής, πρώτος αιώνας π.Χ. Ήταν πολύ σκοτεινή η αίθουσα, αυθεντικά ακόντια και οι αιχμές από τα δόρατα της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι πρώτος αιώνας και δεύτερος αιώνας π.Χ. Δύο μαζί, ήταν πολύ σκοτεινή η αίθουσα για να τα πάρει και είναι λαβές αυθεντικές, εδώ είναι ένα σκύπτρο και είναι λαβές αυθεντικές ρωμαϊκών όπλων. Οι σκάλες και αυτά είναι σύγχρονα του 19ου αιώνα γλυπτά. Εδώ είναι μέρος από τη συλλογή των νομισμάτων της σύγχρονης εποχής, της σύγχρονης Ιταλίας. Αρχίζουν από τη Ρωμαϊκή εποχή μέχρι και τη σημερινή εποχή, έχουν συλλογές από όλες τις περιόδους, από την αρχαία έως και την σημερινή εποχή στην Ρώμη. Πάλι νομίσματα σύγχρονα αυτά και έξω στο διάδρομο έχει αυτά τα ωραιότατα γλυπτά σύγχρονα του 19ου αιώνα και δείχνουν πως οι Ρωμαίοι φτιάχνανε τα νομίσματα, πως τα και συναλλάσσονταν μετά με τους πολίτες και τους υπηκόους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτά τα έξεργα γλυπτά είναι σύγχρονα οπωσδήποτε και δείχνουν αυτό. Και εδώ είναι η Αμάρθια. Και εδώ είναι η αίθουσα, το εσωτερικό, οι εσωτερικές αυλές στο μουσείο το Μάσιμο, το παλάτσο το Μάσιμο. Πάντα όλα τα ανάκτορα της Ρώμης έχουν εσωτερικές αυλές για την ησυχία και για να έχουν και φως οπωσδήποτε οι αίθουσες. Και πάλι ένα ωραιότατο, μια πρωτομία, ένα άγαλμα της Αθηνάς, πρώτος αιώνας, οι σκάλες με τα ωραία κάγκελα και αυτή η προσωποποίηση ενός θαλάσσιου θέματος, μεγάλο ψηφιδωτό που είναι στο σημείο που κόβεις εισιτήρια για να δεις το μουσείο, με ωραίους ρόμβους, δεύτερος αιώνας μετά Χριστό, πάρα πολλή δουλειά και πολύ καλός σχεδιασμός και πάλι αυτό το θαλάσσιο θέμα, η σκάλα που οδηγεί στην αίθουσα μετά την είσοδο και εδώ φαίνεται από απ' έξω το παλάτι το Μάσιμο, η είσοδος που μπαίνουμε μέσα για να κόψουμε τη στήρα και απ' έξω φαίνεται το παλάτι το Μάσιμο ολόκληρο, το Εθνικό Μουσείο της Ρώμης. Δεν είναι παλαιό το κτίριο, έχει χτιστεί επάνω σε παλαιό κτίριο, έχει γίνει το 1870 το κτίριο, είναι στην εποχή του νεοκλασικισμού αλλά λόγω Ιταλίας του έχουν δώσει και ορισμένες μπαρόκ απολύξεις, αλλά κατά βάση το κτίριο είναι νεοκλασικό, 19ου αιώνα, το παλάτι Μάσιμο.